Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιάκα, για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα των διατροφικών διαταραχών σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα πλημμύρα. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα περιστατικό. Δηλαδή, θα ξεκινήσω να μελετήσουμε μαζί μία περίπτωση μιας έφηβης ασθενούς από ψυχογενή ανορεξία. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι και πολύ βασικό, είναι το ιστορικό. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για κάποιες βασικές πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από την παραγωγή και κατά τη συνεδρία αξιολόγησης του ασθενούς. Λοιπόν, η Ελένη είναι η ασθενής μας, η οποία είναι ηλικίας 14 ετών. Ζει στο σπίτι μαζί και με τους δύο γονείς της, τον πατέρα της Νίκο και τη μητέρα της Μάρια, καθώς και με τον ηλικίας 11 ετών αδερφό της Αλέξανδρο. Ο πατέρας της εργάζεται ως δικηγόρος και η μητέρα της είναι δασκάλα σε ένα δημοτικό σχολείο. Και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες διατηρούν την επαφή τους με την οικογένεια. Περισσότερο όμως έχουν επαφή με την οικογένεια οι γονείς του πατέρα, οι οποίοι διαμένουν πιο κοντά από τους γονείς της Μαρίας και συμμετέχουν πάντοτε στη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και μετά το σχολείο. Η Ελένη είναι πολύ προσκολλημένη επάνω στη γιαγιά και τον παππού από την πλευρά του πατέρα, παρόλο που πρόσφατα τους βλέπει λιγότερο επειδή διαθέτει περισσότερο χρόνο στα προσωπικά της ενδιαφέροντα και χώρο. Ο Αλέξανδρος τις περισσότερες ημέρες πηγαίνει μετά το σχολείο του στους παππούδες του και περιγράφεται ότι είναι κάπως αγχώδης και εξαρτημένος. Έχει φίλους στο σχολείο του, απολαμβάνει το ποδόσφαιρό του, είναι έξυπνος και τα πηγαίνει περίφημα με τα μαθήματα του σχολείου του. Ο πατέρας του επίσης αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος του μοιάζει λίγο στην ιδιοσυγκρασία. Η Ελένη πέτυχε νωρίς όλα τα αναπτυξιακά ορόσημα και η μετάβασή της από το σπίτι στον νηπιαγωγείο πραγματοποιήθηκε χωρίς σημαντική δυσκολία. Έκανε φίλους εύκολα στο δημοτικό σχολείο, αλλά προς την έκτη δημοτικού, δηλαδή στο τέλος της έκτης δημοτικού, βίωσε κάποιον εκφοβισμό από μια ομάδα κοριτσιών μιας άλλης τάξης. Αυτή η δυσάρεστη εμπειρία της προκάλεσε πάρα πολύ άγχος. Δεν την αποκάλυψε στην οικογένειά της, εως ότου οι υπεύθυνοι του σχολείου επικοινώνησαν με τους γονείς της για να τους εκφράσουν την ανησυχία τους ότι η κόρη τους είναι ανήσυχη και αφηρημένη την ώρα των μαθημάτων μέσα στην τάξη. Η Ελένη με τη στήριξη των γονέων της και του σχολείου της φάνηκε να ξεπερνάει αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, καθώς ξεκίνησε η μετάβασή της στο γυμνάσιο, επανήλθε το έντονο άγχος της. Αυτή η μετάβασή της συνέβησε με τη διάγνωση καρκίνου της μητέρας της. Οπότε εκείνη τη στιγμή έσπευσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες της να στηρίξουν την οικογένεια σε αυτή την περίοδο της σοβαρής κρίσης που περνούσε. Η Ελένη είναι μία άριστη μαθήτρια που διακρίνεται σε όλα τα μαθήματά της. Η φιλοδοξία της είναι να γίνει κτηνίατρος. Υπήρξε επίσης μία αξιόλογη μαθήτρια. Η οποία συμμετείχε σε αθλητικούς αγώνες της επαρχίας της. Είναι επίσης μια καλή μουσικός και αποτελεί μέλος της ορχήστρας του σχολείου της. Έχει και ένα μεγάλο κύκλο από φίλους, καθώς και ένα πολύ ξεχωριστό. Η Μαρία, η μητέρα της δηλαδή, διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο πριν από 2 χρόνια. Κατά τη στιγμή της παραπομπής είχε υποβληθεί σε επιτυχή θεραπεία. Η Μαρία αναφέρει ότι ο Νίκος και η οικογένειά της έσπευσαν αμέσως κοντά της και χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα είχε καταφέρει να συνεχίσει τη ζωή της. Ο Νίκος κράτησε το σπίτι για όσο διάστημα η σύζυγός του υποβαλώντας τη θεραπεία της και ήταν αυτή η περίοδος που ήρθε και πιο κοντά στα δυο του παιδιά. Η Μαρία αναφέρει ότι οι σχέσεις τους με την κόρη τους ήταν τρυφερτές και εγκάρδιες και επομένως τόσο ίδια όσο και στο σύζυγό της τους προκάλεσε απορία το γεγονός ότι η Ελένη δεν ζήτησε τη βοήθειά τους όταν έπεσε θύμα εκφοβισμού στο σχολείο της. Ανατρέποντας το παρελθόν και οι δύο γονείς πιστεύουν ότι η Ελένη μπορεί να μην ήθελε να τους προσθέσει οποιαδήποτε άλλη ανησυχία σε μια ήδη δύσκολη περίοδο της.
οικογένειας, όπου η μητέρα της υποβιλόταν σε εξετάσεις και στη θεραπεία για την ασθένειά της. Ο Νίκος περιγράφει τον εαυτό του ότι είναι συνήθως χαλαρός, αλλά τώρα νιώθει ανήσυχος και συντετριμένος από αυτό που συμβαίνει στην Ελένη. Επίσης αναφέρει ότι αισθάνεται κάπως λιγότερο κοντά στην Ελένη, καθώς αυτή μεγαλώνει, παρόλο ότι πιστεύει ότι μέχρι να γίνει τόσο άσχημα, η μεταξύ τους σχέση ήταν αρκετά καλή. Η Ελένη λέει τώρα ότι αυτή και ο πατέρας της έχουν μεταξύ τους λιγότερα κοινά πράγματα, γεγονός που της προκαλεί κάποια θλίψη. Ο Νίκος θεωρεί τον εαυτό του στο πιο σταθερό γονέα, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά του. Ωστόσο, εκφράζει τον σεβασμό και την εκτίμησή του για τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός του έχει καταφέρει να τα βγάλει πέρα με την εργασία της, τη γονική της μέρημνα και την οικογενειακή της ζωή, και ειδικά όταν αυτή δεν ήταν καλά. Η Ελένη παραπέμφθηκε στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης των διατροφικών διαταραχών από τον οικογενειακό τους γιατρό. Οι γονείς της είχαν παρατηρήσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά της, τις ώρες που γευμάτισε, δηλαδή παρατήρησαν να φύγει το φαγητό της, να γίνεται πολύ επιλεκτική, να τρώει αργά και κάποιες φορές να μένει τελείως μυστική. Επίσης είχε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μαγείρεμα και τα ψώνια και έκανε τις επιλογές των υγιεινών τροφών, τις οποίες έψαχνε να βρει στο διαδίκτυο. Σπάνια έτρωγε το φαγητό που ετοίμαζε η ίδια. Αλλά καθώς φαινόταν να απολαμβάνει το μαγείρεμα, οι γονείς της ένιωθαν ευτυχείς να τη βλέπουν να ανεβαίνει η διάθεσή της, με αποτέλεσμα να της επιτρέπουν να συνεχίσει την ίδια τακτική. Διαπίστωσαν όμως μια αλλαγή στη συμπεριφορά της Ελένης και δαπανούσε όλο και περισσότερο χρόνο μόνη στο δωμάτιό της, έβλεπε λιγότερο τους φίλους της και η ψυχική της διάθεση παρουσίαζε από τη μια ώρα στην άλλη απότομες μεταπτώσεις. Δηλαδή, από τη μια ήταν εμφανώς ευτυχισμένη, σε μια ευτυχισμένη κατάσταση και μετά έπεφτε σε μια δακρύβευτη, εξαιρετικά στεναχωρημένη και δακρύβευτη κατάσταση. Όταν πρόσφατα ήταν σε διακοπές, παρατήρησαν ότι η Ελένη γενικά είχε χάσει πολύ βάρος. Τότε άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κόρη τους. Επίσης, ήταν βέβαιο ότι με μια προσεκτική αναδρομή της σκέψης τους προς τα πίσω, μπορούσαν να θυμηθούν ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ως και 6 μήνες νωρίτερα, αλλά έγιναν πολύ εμφανείς τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες. Όταν οι γονείς συναντήθηκαν με τον οικογενειακό τους γιατρό, σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι η εμεινορισία της κόρης τους είχε διακοπεί εδώ και 3 μήνες. Διαπιστώθηκε επομένως ότι ήταν πολύ ελλειποβαρής, δηλαδή το σωματικό βάρος ήταν το 76% κάτω του προβλεπόμενου. Δεν ότι παρουσίασε επίσης συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, καθώς και αυτοτραυματικά κοψίματα. Και όπως περιέγραψε, όλη αυτή η επιδείνωση της κατάστασής της συνέβη στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 4 μηνών. Υπολογίστηκε ότι σε αυτό το διάστημα έχασε 10 κιλά περίπου. Και περιγράφεται η Ελένη ότι ποτέ δεν υπήρξε υπέρβαρη. Η ίδια όμως ανέφερε ότι είχε μια παχουλή κυλίτσα. Τώρα τα πόδια και τα χέρια της είναι συχνά μπλε και κρύα. Ο ύπνος της είναι ταραγμένος από την ενόχληση που αισθάνεται όταν ξαπλώνει και η σπονδυλική στήλη και η κορφή της προεξέρχεται. Από την ημέρα της επίσκεψής σου στον οικογενειακό γιατρό και 2 εβδομάδες πριν από την ειδική αξιολόγηση της κατάστασης της Ελένης, οι γονείς της προσπάθησαν να ακολουθήσουν τις συμβουλές που τους έδωσε ο γιατρός, που αφορούσαν την αύξηση της ποσότητας της τροφής που ελάμβανε. Αλλά από τότε που προσπάθησαν να της επιβάλλουν κάτι τέτοιο, η Ελένη έγινε περισσότερο ευέξαπτη, επιθετική και κρυψίμους. Είχαν την υποψία ότι γυμναζόταν τη νύχτα στο υπνοδωμάτιό της, αλλά δεν το παραδεχόταν. Φαίνεται να φοβάται ακόμα και στην απλή θέα της τροφής και είναι πολύ πιο θυμωμένη και ανασταθμένη μετά από τη λήψη της οποιασδήποτε ποσότητας του φαγητού. Μετά την επίσκεψή του στο γενικό γιατρό, οι γονείς της τη ζήτησαν στο σπίτι τους και προς μεγάλη τους στεναχώρια το βάρος της συνέχιζε να πέφτει. Επίσης την προηγούμενη εβδομάδα η Ελένη έχει σταλεί από το σχολείο στο σπίτι της επειδή φαινόταν χλωμή και αδύναμη μέσα στη τάξη της. Οι γονείς της δεν την έχουν δει ποτέ τόσο μόνιμα αγχωμένη πριν και κακά.
Αλέξανδρος εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα του ότι η Ελένη τον τρομάζει τόσο πολύ όταν θυμώνει τις ώρες του φαγητού της και φοβάται ότι πρόκειται να της συμβεί κάτι κακό. Η Ελένη επιβεβαίωσε κατά την εξέτασή της ότι πριν από περίπου 7 μήνες είχε αρχίσει να αισθάνεται δυσαρεστημένη για το μέγεθος και το σχήμα του σώματός της και να αντιλαμβάνεται ότι οι φίλοι της ήταν πιο λεπτοί από αυτή. Αλλά σε συνδυασμό με αυτό ένιωσε ότι αυτές ήταν και κάπως πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες από την ίδια. Μερικοί από τους φίλους της επίσης είχαν ξεκινήσει να κάνουν δίαιτα και να παραλείπουν το μεσημβρινό τους γεύμα στο σχολείο. Η Ελένη εντάχθηκε σε αυτή την ομάδα και παρά το γεγονός ότι οι φίλες της εγκατέλειψαν τη δίαιτά τους αρκετά γρήγορα, αυτή συνέχισε να γίνεται όλο και πιο αιμονική με την απώλεια του βάρους της. Περιέγραφε λοιπόν ότι η κατάστασή της είναι σαν να την καταλάμβαναν ισχυρές σκέψεις και κάτι που το χαρακτήριζε ως μία φωνή που ήταν διαρκώς παρούσα και κατήφθηνε ένα μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς της. Η Ελένη περιγράφει επίσης ότι το 90% των σκέψεών της κινούνται γύρω από το μέγεθος και το σχήμα του σώματός της και του φαγητό της. Λοιπόν, αυτό είναι το ιστορικό της εφήβου. Αυτό τώρα που θα συνεχίσουμε είναι να στηριχτούμε στην πιο σημαντική και την πρώτη σε επιλογή μέθοδο θεραπείας κατά το Μόντσι, που είναι η οικογενειακή θεραπεία. Οπότε αυτού του είδους η θεραπεία εφαρμόστηκε σε αυτήν την ασθενή με πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως αναφέρουμε και στην αρχή, στον πρόλογο δηλαδή, περιλαμβάνει 4 φάσεις. Θα δούμε πρώτα τη φάση 1. Λοιπόν, η φάση 1 έχει σαν σκοπό να αποκατασταθεί, είναι η αποκατάσταση του σωματικού βάρους. Ένα κρίσιμη σημασία ψυχολογικό χαρακτηριστικό αυτή τη θεραπευτική φάση είναι η θεμελίωση τη αναγνώριση τη σοβαρότητα τη ασθένεια από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του. Συνεπώς, αυτή τη φάση ο ψυχοθεραπευτής επικεντρώνεται στο να επισημάνει τους ποικίλους κινδύνους του σοβαρού υποσιτισμού που σχετίζονται με την ψυχογενή ανορεξία. Αυτή η κίνδυνη είναι σωματική, γνωσιακή, ψυχολογική και συναισθηματική. Και συγχρόνως να αξιολογήσει το τυπικό πρότυπο της αλληλεπίδρασης της οικογένειας με τις διατροφικές συνήθειες, καθώς και να καθοδηγήσει τους γονείς στην προσπάθειά του να βοηθήσουν το παιδί τους να ανακτήσει τη φυσιολογική τους διατροφή. Εκτός αυτού, επίσης, ο ψυχοθεραπευτής θα κατάβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους γονείς στην από κοινού προσπάθειά τους να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό το βάρος του εφήβου και ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να φέρει τον ασθενή πιο κοντά με τα αδέλφια. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσεως πραγματοποιείται και η διερευνητική διαδικασία των περιοδικών οικογενειακών γευμάτων με την καθοδηγητική παρουσία του ειδικού οικογενειακού ψυχοθεραπευτή. Το οικογενειακό γεύμα διεξάγεται συνήθως κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής και εξυπηρετεί τουλάχιστον 2 λειτουργίες. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στο θεραπευτή να παρατηρεί άμεσα τα τυπικά πρότυπα αλληλεπίδρασης της οικογένειας γύρω από το φαγητό και συγχρόνως του παρέχει την ευκαιρία να βοηθήσει στους γονείς στην προσπάθειά τους να ενθαρρύνουν τον έφηβο να τρώει κάθε φορά λίγο περισσότερο φαγητό από αυτό που του έχει σερβιριστεί. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θεραπευτικής φάσης επικεντρώνεται πρώτον στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση των γονέων ώστε να μπορούν να επιτυχάνουν την αποκατάσταση του βάρους του παιδιού τους. Δεύτερον, στην έπρακτη απόδειξη της υποστήριξής τους και την ενσυναίσθησή τους προς τον έφηβο, δεδομένης της τρομερής δυσκολίας που έχει να συμμετέχει στη διαχείριση της ασθένειάς του. Και τρίτον, στην επανευθυγράμμιση των σχέσεων του ασθενούς με τους γονείς του, τα αδέλφια και τους συνομιλίκους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ο βασικός ρόλος του ψυχοθεραπευτή είναι να διαμορφώσει στους γονείς το πρότυπο μιας μη επικριτικής τάσης απέναντι
νέφη. Η θεραπευτική προσέγγιση του Μόντσι, επομένως, ακολουθεί τη βασική αρχή ότι ο έφηβος δεν είναι υπεύθυνος για τις προκλητικές αυτές διατροφικές του διαταραχές και υποστηρίζει ότι αυτά τα συμπτώματα που βρίσκονται κατά κύριο λόγο έξω από τον έλεγχο του, αποτελούν δηλαδή μια ανεξέλεγκτη εξωτερική της ασθένειάς του. Στη φάση 2 έχουμε την επαναφορά του ελέγχου της διατροφής από τον έφηβο. Η αρχή της δεύτερης φάσης της ψυχοθεραπείας σηματοδοτείται από την αποδοχή από τον ασθενή της γονικής επιδίωξης να αυξήσει την πρόσληψη της τροφής του και να επιτύχει μια σταθερή αύξηση του βάρους του, καθώς και να υιοθετήσει όλα αυτά που οδηγούν στην πραγματοποίηση της επιθυμητής αλλαγής της ψυχικής διάθεσής του και την ομαλή λειτουργία όλης της οικογένειας. Σε αυτή τη φάση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση των γονέων να βοηθούν ώστε το παιδί τους να αναλαμβάνει και πάλι τον έλεγχο της σωστής διατροφής τους. Ο ψυχοθεραπευτής συμβουλεύει τους γονείς να αποδεκτούν ότι σε αυτή τη φάση το κύριο μέλημα είναι η ανάπτυξη της σωματικής υγείας του παιδιού τους και ότι αυτό συμβαίνει τώρα κυρίως με έναν τρόπο που να συμβαδίζει με την ηλικία του παιδιού και το στυλ της γονικής του φροντίδας. Και παρόλο ότι η συζήτηση γύρω από τα συμπτώματα που διεξάγεται μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και της οικογένειας του ασθενούς παραμένει κεντρικού ενδιαφέροντος, δεν πάβει να ενθαρρύνεται η επιδίωξη της αύξησης του σωματικού βάρους του ασθενούς με την ελάχιστη δυνατή ένταση μέσα στην οικογένεια. Η φάση 3 περιλαμβάνει τη δημιουργία της υγιούς εφηβικής ταυτότητας. Δηλαδή, η φάση 3 ξεκινά όταν έχει υποχωρήσει ή μετριαστεί ο αυτοϋποσυντισμός του εφήβου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι αυτό σε θέση να αποφεύγει τις περιοριστικές διατροφικές του συνήθειες και να διατηρεί το βάρος του πάνω από το 95% του ιδανικού για την ηλικία και το φύλλο του. Τώρα η επικέντρωση της ψυχοθεραπείας αρχίζει να μετατοπίζεται στο ψυχολογικό αντίκτυπο που ενδεχομένως να είχε η ψυχογενής ανορεξία πάνω στη δημιουργία των χαρακτηριστικών της υγιούς εφηβικής ταυτότητας. Αυτό συνεπάγεται την επανεξέταση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την εφηβεία και περιλαμβάνει τη στήριξη της αυξημένης προσωπικής αυτονομίας για τον έφηβο, την ανάπτυξη των κατάλληλων γονικών περιορισμών και κανόνων πειθαρχίας, καθώς και την ανάγκη γονείς να σκέπτονται την αναδιοργάνωση της ζωής τους μετά την προοπτική της μελλοντικής αποχώρησης των παιδιών τους από την οικογενειακή τους συστία. Λοιπόν, η φάση 4 είναι η ολοκλήρωση της θεραπείας, η συζήτηση των μελλοντικών σχεδίων και η έξοδος του ασθενούς από τη θεραπεία του. Αυτή η φάση περιλαμβάνει πρώτον τη διερεύνηση των ζητημάτων που αφορούν το τέλος των θεραπευτικών σχέσεων του ψυχοθεραπευτή με τον ασθενή και την οικογένειά του. Δεύτερον, την ανασκόπηση της πορείας της οικογένειας διαμέσου της ψυχοθεραπείας και την ανάλυση των σημείων καπής. Τρίτον, τη συζήτηση των θεμάτων ευθύνης για τη διαχείριση των δυσκολιών που παραμένουν, μελλοντικών και εφόσον χρειαστεί η αναζήτηση της κατάλληλης βοήθειας. Η διερεύνηση της τρέχουσας μελλοντικής οικογενειακής ζωής χωρίς την παρουσία της ψυχογενούς ανορεξίας. Την αντιμετώπιση του άγχους που συμβαίνει με την έξοδο από την ψυχοθεραπεία. Τη συζήτηση για τα μελλοντικά σχέδια μετά το τέλος και την έξοδο από την ψυχοθεραπεία και την πρόληψη της υποτροπής της ψυχογενούς ανορεξίας. Τώρα θα δούμε σε κάθε φάση πώς εφαρμόστηκαν, μάλλον κάθε φάση πώς εφαρμόστηκε στην Ελένη, την ασθενή μας, και ποιες αλλαγές έγιναν στην ίδια την ασθενή, στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φάση. Λοιπόν, στην ασθενή λοιπόν έχουμε αυτές τις εξής αλλαγές. Στην πρώτη φάση, η οικογένεια αντιμετώπισε ποικίλες αντικσότητες στο παρελθόν και κατάφερε να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους με την αναδιοργάνωση του τρόπου της ζωής τους, προκειμένου να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Όπως παραδείγματος χάρη με την κρίση της ασθένειας της Μαρίας, που ήταν η μητέρα, όπως σας θυμίζω. Και οι δύο γονείς ήταν ευγενικά, συγγονετικά και ευαίσθητα άτομα, φαίνονται να είναι τρυφεροί, στοργικοί και θερμοί στις σχέσεις τους και η αίσθηση της μεταξύ τους πίστης και αφοσίωσης είναι εμφανής. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελένη δεν μπορεί να ξεπεράσει την ασθένεια από μόνη της και είναι διατεθειμένη να κάνουν ό,τι μπορούν για να την βοηθήσουν να αναρρώσει. Είναι επίσης πρόθυμοι να αποδεχτούν την οποιαδήποτε συμβουλή και υποστήριξη που τους παρέχεται και πραγματικά αποδέχτηκαν τις συμβουλές που τους δόθηκαν κατά την αρχαιοπική αξιολόγηση της κόρης τους, τις οποίες υπογραμμίζεται ότι αυτή
αν δεν αντιστρέψει τις επιπτώσεις του υποσιτισμού της. Η Ελένη τώρα έχει το κίνητρο να τα πηγαίνει καλά στο σχολείο της και επίσης θα ήθελε να ανακτήσει τη σωματική της δύναμη ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί με το χόμπι της, αν και αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει ότι η αθλητική της ικανότητα έχει επηρεαστεί από την ασθένειά της. Υπάρχουν φορές που συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και να αποδείξει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εφόσον συνεχίζει να αισθάνεται τόσο άτομο. Αυτά τα κίνητρα είναι πολύ πιθανά να αποβρούν χρήσιμα τόσο για την Ελένη όσο για τους γονείς της, όταν αυτοί βρεθούν αντιμέτωποι με το καθήκον να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης της τροφής. Η Ελένη λοιπόν είναι μια άριστη μαθήτρια και έχει υψηλές φιλοδοξίες για το μέλλον της. Πριν εμφανιστούν οι επιπτώσεις της ασθένειας, ο Αλέξανδρος και η Ελένη διατηρούσαν μια καλή σχέση. Ο Αλέξανδρος επιθυμεί να δει την αδερφή του να πηγαίνει καλύτερα στην υγεία της και είναι ικανοποιημένος που οι γονείς του δεν του δίνουν πλέον, δεν του ζητούν πλέον να παρεμβαίνουν. Η αδερφική του αγάπη είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί ανεκτίμητη όταν η Ελένη ξεκινά τη διαδικασία της θεραπείας της και να την βοηθήσει να αποσπά τη σκέψη της από την ανορεξία. Δηλαδή παίζοντας τον υπολογιστή ή βλέποντας τηλεόραση όπως συνήθιζαν να κάνουν παλιά μαζί. Στο παρελθόν, επίσης, η διευρυμένη οικογένεια υπήρξε μια μεγάλη πηγή υποστήριξης και εφόσον οι γονείς είναι πεπισμένοι ότι η γνωστοποίηση του προβλήματός στις ορισμένες οικογένειες και φίλους μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του, αυτοί μπορούν ενδεχομένως να αποτελέσουν μια ζωτική σημασία πηγή υποστήριξης. Όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στην οικογενειακή θεραπεία, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε σαν πηγή υποστήριξης και τη διευρυμένη οικογένεια, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους των γονιών, οι οποίοι και αυτοί μπορεί να συμβάλλουν πάρα πολύ θετικά. Λοιπόν, στη φάση δεύτερη, πώς πήγε η Ελένη. Κάποιες εβδομάδες μετά δηλαδή την αρχική διατύπωση του τρόπου της δράσης είχαμε περισσότερες πληροφορίες και έχουν αρχίσει να λαμβάνουν χώρα ορισμένες αλλαγές. Και οι δύο γονείς δέχτηκαν ότι η Ελένη χρειάστηκε την υποστήριξή τους για να καταλανώνει τις τροφές που της προτάθηκαν στο σχέδιο γεύματος που παρήχε ο ψυχοθεραπευτής τους. Κατάλαβαν ότι είχαν πέσει σε μια επικίνδυνη ανορεκτική παγίδα που τους ξεγέλασε, ώστε να σκέφτεται ότι μια μικρή ποσότητα φαγητού είναι καλύτερη από το τίποτα. Μετά την αξιολόγηση, η Ελένη αισθάνθηκε φοβισμένη από το γεγονός ότι θα περίμενε να πάρει βάρος και αρχικά διαμαρτυρήθηκε για την ποσότητα των τροφών που θα έπρεπε να καταναλώνει. Αυτό σήμαινε ότι για αρκετές ημέρες μετά την αξιολόγησή της συνέχιζε να χρειάζεται πολύ χρόνο για να τελειώνει τα γεύματά της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του οικογενειακού γεύματος προέκυψε ότι με την υποστήριξη των γονιών της είχε σταματήσει να διαμαρτύρεται και είχε ανταποκριθεί στον καθορισμό από τους γονείς της ορισμένα χρονοδιαγράμματα για κάθε γεύμα και σνακ. Δεν είχαν επιτρέψει στην Ελένη να φεύγει ή να κρύβει το φαγητό της και επειδή ήταν συνεπής, υπομονετική και σταθερή, συνειδητοποίησε ότι δεν θα υποχωρούσαν για κανένα λόγο στις απαιτήσεις της ασθένειάς της κατά τη διάρκεια των γευμάτων της. Η οικογένεια λοιπόν ανέπτυξε ένα καθημερινό τρόπο απόσπασης της προσοχής της Ελένης από τις ανορεκτικές της σκέψεις, τόσο κατά τη διάρκεια του γεύματος όσο και μετά όταν την βασάνιζαν οι σκέψεις ενοχής. Ο Αλέξανδρος βρήκε τρόπους να ψυχαγωγεί την αδερφή του, όπως με τα παραδείγματος χάρη της επιδεικνύει κάποια κόλπα με τα χαρτιά της τράπουλας, ή με το να παρακολουθεί μαζί τους τα επεισόδια της αγαπημένης τηλεοπτικής τους εκπομπής. Και οι δύο γονείς γνώριζαν ότι ενδέχεται να υπάρξει αυξημένος ο κίνδυνος αυτοτραυματισμού της Ελένης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και ως εκ τούτου είχαν κάνει μαζί της μια συμφωνία ότι θα τους ανέφερε αν είχαν αυξηθεί οι σκέψεις του αυτοτραυματισμού της. Είχαν συμφωνήσει ότι θα την υποστήριζαν να περνάει λίγο χρόνο μόνη της στο δωμάτιό της, αλλά εφόσον χρειαζόταν αυτό το χρόνο και ήθελε να είναι μόνη για παρατεταμένες περιόδους, αυτό θα της επέτρεπε, θα μπορούσε να της επιτραπεί με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνούσε να αφήνει τους γονείς της να την ελέγχουν πότε-πότε. Ωστόσο, είναι σαφή
μαθητές ότι η Ελένη, χωρίς την παρουσία και την υποστήριξη τουλάχιστον ενός από τους γονείς της, δεν μπορούσε να διαχειριστεί τις ώρες του φαγητού της από μόνη της. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς θα έπρεπε να έχουν αποφασίσει για το πώς υποστηρίζεται η σύντηση της Ελένης στο σχολείο της. Θα είχαν μιλήσει με τον επικεφαλής του έτους και τώρα η Ελένη πηγαίνει σε ένα μέλος του προσωπικού που κάθεται μαζί της ενώ τρώει το μεσημεριανό της. Επίσης υπάρχει μια συμφωνία ότι όταν η Ελένη έχει οποιαδήποτε δυσκολία να τελειώνει το διεύμα της, το σχολείο θα ειδοποιεί και θα ενημερώνει τους γονείς μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μέχρι στιγμής με αυτή τη βοήθεια η Ελένη έχει καταφέρει να τρώει το πρωινό σνακ και το μεσημεριανό της γεύμα. Τρώει το απογευματινό της σνακ με τον πατέρα της μόλις φτάσει από το σχολείο της στο σπίτι. Η τρίτη φάση αναπτύσσεται μετά από 7 μήνες θεραπείας και η Ελένη βρίσκεται τώρα εντός του εύρους του υγιούς της βάρους. Καθώς η Ελένη έχει αρχίσει να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες σχετικά με τη διατροφή της και τη διαχείριση των ανορεκτικών της σκέψεων, ο γονιός της αισθάνεται λιγότερο άγχος από την απόφασή της να της επιτρέψει λίγο περισσότερη ελευθερία και πρωτοβουλία. Έχει επιτύχει τη σταθερή αύξηση του βάρους της τους τελευταίους 7 μήνες με μια μόνο σημαντική απώλεια βάρους, δηλαδή έχασε 1,5 κιλό μέσα σε 2 εβδομάδες όταν άρχισε να τρώει χωρίς επίβλεψη στο σχολείο της. Το σωματικό βάρος της Ελένης έχει τώρα αποκατασταθεί και υπάρχει και μια ελαφριά εμινόρια. Η Ελένη έχει αρχίσει να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί με τους φίλους της τα Σαββατοκύριακα, λαμβάνει μέρος στο μάθημα της σωματικής αγωγής στο σχολείο κατά τους τελευταίους 2 μήνες και συμμετέχει σε σχολικό ταξίδι μακριά από το σπίτι της για μια εβδομάδα. Τέλος, έχουμε τη φάση 4, όπου η Ελένη πήγε στο σχολικό ταξίδι, όπου έτρωγε με προσάρμοστο και τακτικό τρόπο και παρά την επιπλέον δραστηριότητά της και παρόλο ότι βρισκόταν μακριά από το σπίτι της, κατάφερε να διατηρήσει το βάρος της. Τώρα είναι πολύ πρόθυμη να αναπτύξει την κοινωνική της ζωή και δεν της αρέσει να της απαγορεύουν να μπορεί να διανυκτερεύει κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα φιλικό της σπίτι. Άρα, παρά το γεγονός ότι η Ελένη ήταν προηγουμένως, όπως είδαμε, σε μια πάρα πολύ σοβαρή ψυχική κατάσταση, τώρα είναι ένα έξυπνο και χαρούμενο παιδί και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο σχολείο της. Αυτό της δίνει αυτοπεποίθηση και μια ισχυρή πίστη στη δική της ικανότητα να διαχειριστεί τις απαιτήσεις που αφορούν την ίδια της τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ.